Καταρχήν, πάλι να σας πω καλημέρα, να ευχηθούμε καλή δύναμη σε όλους και όλες, γιατί πραγματικά γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι βιώνετε μια δύσκολη περίοδο στη ζωή σας και την επαγγελματική, αλλά που αυτό έχει επιπτώσεις και στην προσωπική, την οικογενειακή ζωή, στα πάντα. Και βεβαίως, όπως είπε και ο Σωτήρης ο Ζαριανόπουλος, με αφορμή τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, που βρισκόμαστε αυτές τις μέρες εδώ, όχι τυχαία επιλέξαμε να επισκεφθούμε εσάς για να εκφράσουμε και έμπρακτα την αλληλεγγύη, τη συμπαράσταση, ξέρετε άλλωστε ότι την έχετε, σε ένα δύσκολο αγώνα που γίνεται, που δίνεται όλο αυτό το διάστημα, κάτω από εκβιασμούς για μεταφορά των εργαζομένων της Τράπεζας Πειραιώς στο Σουηδικό Φαντ, και βεβαίως να συζητήσουμε μαζί σας όλες αυτές τις εξελίξεις που πάλι έχετε ακούσει και ξέρετε ότι το ΚΚΕ σταθερά βρίσκεται με το πλευρό των εργαζομένων στο χρηματοπιστωτικό σύστημα, στις τράπεζες και ιδιαίτερα στην Τράπεζα Πειραιώς, διεκδικώντας αυτό που είναι αυτονόητο, που θα έπρεπε να είναι αυτονόητο. Τα εργασιακά δικαιώματα, τη σταθερή δουλειά, τις συλλογικές συμβάσεις, αυτά δηλαδή που έχει ανάγκη κάθε εργαζόμενος για να μπορεί να ζήσει ο ίδιος και να πορευτεί στη ζωή του, αυτός και η οικογένειά του, να ζήσει τα παιδιά του κλπ. Και φυσικά θέλουμε να σας πούμε καθαρά ότι είναι στρατηγική επιλογή, είναι σχεδιασμός των τραπεζών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των κυβερνήσεων, αυτά που συμβαίνουν αυτό το διάστημα και στη χώρα μας, αλλά και αλλού, ή που έρχονται αλλού, σε άλλους χώρους, σε άλλους κλάδους και σε άλλες χώρες. Δηλαδή, έτσι κι αλλιώς είναι ότι θέλουν να ξεφορτωθούν τα κόκκινα δάνεια, που αυτό σημαίνει μια σειρά επιπτώσεις, αλλάζουν εργασιακές σχέσεις, ξεπουλάνε τμήματα για τη διαχείριση αυτού του προβλήματος των κόκκινων δανείων, που οι ίδιοι φυσικά τα δημιουργήσαν και δεν ευθύνεται κανένας από εσάς, και κανένας από εμάς, κανένας εργαζόμενος δηλαδή, σε αυτή τη χώρα που δεν έχει διαχειριστεί την οικονομία ή τις τύχες των εργαζομένων και δεν έχει βρεθεί σε κυβερνητική εξουσία. Άρα λοιπόν έχουν τέτοιο στόχο και βέβαια μέσα σε όλα αυτά ο κύριος αντίπαλός τους εντός εισαγωγικών, γιατί κανονικά θα έπρεπε να είναι συνεργάτης, θα έπρεπε να είναι αυτός που να αναδεικνύουν και να ενδιαφέρονται πρωταρχικά, είναι ο εργαζόμενος. Η μείωση δηλαδή του εργατικού δυναμικού και στο δικό σας κλάδο και σε άλλους κλάδους. Αυτό είναι το γεγονός. Και στην ουσία αυτό απάντησε και στην Ευρωκοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ όταν έκανε ερώτηση στη Βουλή η Κομισιόν και οι εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που σημαίνει ότι είναι ένας γενικότερος σχεδιασμός αυτού του συστήματος. Παρόλα αυτά, εμείς θεωρούμε ότι δεν πρέπει να σηκώσουμε τα χέρια ψηλά και να υποταχθούμε σε αυτούς τους σχεδιασμούς. Γιατί υπάρχει και άλλη εναλλακτική λύση. Υπάρχουν λύσεις. Γιατί η πορεία έτσι όπως γίνεται τώρα στην ουσία και χωρίς καμία δέσμευση ούτε καν αυτού του Σουηδικού Φαντ, αυτής της εταιρείας που θα πάρει τη διαχείριση των κόκκινων δανείων και που σας λένε ότι πρέπει να πάνε εργαζόμενοι εκεί, πρώτα από το τμήμα των κόκκινων δανείων, μετά μια σειρά άλλη κλπ. Ή εθελούσιες εξόδους και το ένα και το άλλο, έχουν αυτό το στόχο. Την αλλαγή των εργασιακών σχέσεων, το σταμάτημα της ύπαρξης συλλογικών συμβάσεων και πρώτα απ' όλα το σταμάτημα της ιδιότητας, της τραπεζοϊπαλληλικής ιδιότητας. Να γίνεις ένας εργαζόμενος, αύριο με ελαστικές σχέσεις εργασίας, χωρίς εργασιακά δικαιώματα, χωρίς κατοχυρωμένες συμβάσεις που θα εξασφαλίζουν και το σήμερα και το αύριο του εργαζόμενου και πάει λέγοντας. Και σε αυτόν τον σχεδιασμό έχει σημασία να αντισταθούμε. Έχει σημασία αν μπορέσουμε με την ενωμένη πάλη μας και με τη συμπαράσταση όλου του λαού, γιατί δεν είναι μόνο δικό σας το πρόβλημα, χρειάζεται γενικότερη κινητοποίηση και από άλλες κοινωνικές λαϊκές δυνάμεις, να μπορέσουμε αν είναι δυνατόν να αποτρέψουμε και να γίνει με τους καλύτερους όρους όλη αυτή η προσπάθεια που γίνεται αυτό το διάστημα. Και νομίζουμε ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Φυσικά, για να λύσει οριστικά κανείς το πρόβλημα, ξέρετε τη θέση μας, εμείς το λέμε. Δυστυχώς τι να κάνουμε κι εσείς, πολλοί από εσάς, αλλά και η πλειοψηφία του ελληνικού λαού,
μας είπε ότι με 5,3%, με 15 βουλευτές και με 2 ευρωβουλευτές και με τόσους δημάρχους, τόσους δημοτικούς συμβούλους, τόσους περιφερειακούς συμβούλους, εκεί σας θέλουμε, τόσο να κάνετε, εκεί να αγωνίζεστε. Βέβαια, εμείς δεν τα βάζουμε κάτω. Δεν θεωρούμε ότι αυτό το 5% που μας έδωσε ο ελληνικός λαός πριν 2 μήνες στις βουλευτικές εκλογές, σε αυτό θα μείνουμε και θα περιοριστούμε στο 5% εμείς για να κάνουν το υπόλοιπο 95% και να αγωνατίζουν συνεχώς τους εργαζόμενους. Ούτε εμείς βλέπουμε τιμωρητικά την επιλογή αυτού του λαού απέναντί μας. Εμείς θεωρούμε ότι πρέπει πρωτοπόρα, όπως υποσχεθήκαμε, αυτό το 5% να το κάνουμε στην πράξη, στους αγώνες και κυρίως στην ουσία, στο περιεχόμενο μέσα στη Βουλή, έξω στο δρόμο, στους λαϊκούς αγώνες, να το κάνουμε πλειοψηφικό. Δηλαδή να είμαστε μπροστά σε όλους τους αγώνες, να επηρεάζουμε με τη φωνή μας και θεωρούμε ότι επηρεάζουμε πολύ περισσότερο από αυτό το ποσοστό που έχουμε. Παρένθεση ήταν αυτό, δεν ήρθα γι' αυτό σήμερα να μιλήσουμε ούτε για τα εκλογικά αποτελέσματα, ούτε για οτιδήποτε άλλο. Όμως έχει σημασία και εσείς, με εσάς που μιλάω αυτή τη στιγμή σήμερα εδώ, που έχετε ένα οξυμένο πρόβλημα και στο οποίο ξαναλέω ότι θα είμαστε μπροστά και θα το παλέψουμε, να βγάλουμε όλοι μαζί μερικά συμπεράσματα για το πώς πρέπει να οργανώνεται ένας αγώνας, για το πώς δεν πρέπει να εμπιστευόμαστε διάφορους λογοκόπους που μας λένε διάφορα, για το πώς πρέπει να αλλάξουμε συσχετισμούς, για παράδειγμα, στο συνδικαλιστικό κίνημα, για να μπορούμε να επιδρούμε καλύτερα στις εξελίξεις και για να μπορούμε να καταφέρνουμε πράγματα σημαντικά για τον καθέναν από εμάς και για όλους συνολικά τους εργαζόμενους στην Τράπεζα Πειραιώς, στις άλλες τράπεζες, σε άλλους κλάδους συνολικά μέσα στην κοινωνία. Και αυτά τα ζητήματα, κατά την άποψή μας, είναι ουσιαστικά και πρέπει να τα σκεφτεί ο καθένας από εμάς ξεχωριστά και προσωπικά αλλά και συλλογικά μέσα από αυτές τις διαδικασίες τις συλλογικές και του αγώνα που δίνεται. Την ερώτηση που κάναμε ως κοινοβουλευτική ομάδα πριν αρκετό καιρό δεν έχει απαντηθεί ακόμα, ούτε από την προηγούμενη κυβέρνηση, ούτε από τη σημερινή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, σας είπα γενικά τι απάντησε με το γενικό λόγο κείμενό της. Καταθέτουμε τώρα ξανά επίκαιρη ερώτηση, γιατί είναι επίκαιρο το θέμα, έτσι ώστε να το βάλουμε στη δημοσιότητα ξανά και να δούμε να υπάρχουν δεσμεύσεις να απαντηθούν αυτά τα ζητήματα. Θα πρέπει να είμαστε κάθετοι σε εθελούσες εξόδους, αυτή είναι η άποψή μας, σε διάφορες μετατοπίσεις, σε αλλαγή εργασιακών σχέσεων, σε ενοικίαση εργαζομένων, γιατί το ένα φέρνει το άλλο. Και κανείς δεν εγγυάται ότι αύριο αυτό το σουηδικό φαντ, για παράδειγμα, που θα πάρει αυτή τη διαχείριση, που παίρνει αυτή τη διαχείριση, δεν θα μεταπολίσει την διαχείριση κάπου αλλού, σε κάποιες άλλες εταιρείες. Αγνώστου ταυτότητας και αγνώστου διαθέσεων και στόχων για το τι θα κάνουν σε σχέση με τους εργαζόμενους. Και αυτό, σας το λέμε ειλικρινά, μας ανησυχεί πάρα πολύ σοβαρά. Άρα οι δεσμεύσεις πρέπει να γίνουν τώρα, πριν συμβεί το οτιδήποτε αύριο, το οποίο δεν μπορεί ύστερα ή θα είναι πολύ δύσκολο να γυρίσει πίσω σε μια καλύτερη κατάσταση. Και φυσικά εδώ πρέπει και εσείς να συζητήσετε, να ανταλλάξουμε σκέψεις, να δούμε και δράσεις συγκεκριμένες που μπορούμε να κάνουμε, γιατί τα αιτήματα είναι συγκεκριμένα. Οι στόχοι των εργαζομένων είναι συγκεκριμένοι. Και από αυτή τη σκοπιά θα πρέπει να παλευθούν με ένα σώμα, μια ψυχή, σαν ένας άνθρωπος όλοι μαζί. Και το λέω αυτό για το μέλλον, τι μπορεί να συμβεί από τώρα να το έχουμε κατά νου, γιατί θα μας έχετε ακούσει και χτες στη Διεθνή Έκθεση που μίλησα για τις οικονομικές εξελίξεις και σε σχέση με αυτά που είπε ο Πρωθυπουργός ή άλλα κόμματα και τις προτάσεις του ΚΚΕ, έχουμε βαθιά ανησυχία για την πορεία αυτής της λεγόμενης ανάπτυξης, της καπιταλιστικής ανάπτυξης, τέτοια είναι άλλωστε σήμερα, δεν πρόκειται ούτε για σοσιαλιστική ανάπτυξη ή για οτιδήποτε άλλο, καπιταλιστική είναι η ανάπτυξη. Και οι διαβεβαιώσεις του Πρωθυπουργού και άλλων κομμάτων ότι μπορεί να υπάρξει τέτοια βιώσιμη και δίκαιη ανάπτυξη, εμάς έχουμε πει ότι κρατάμε μικρό καλάθι, να κρατάτε και εσείς μικρό καλάθι, γιατί δεν έχει να κάνει και τόσο μόνο με τις συνθήκες της ελληνικής οικονομίας, με τα μεγέθη της ελληνικής οικονομίας και την πορεία από εδώ και πέρα.
έχει να κάνει πάρα πολύ και με το διεθνές περιβάλλον. Γιατί ζούμε σε μια παγκοσμιοποιημένη έτσι κι αλλιώς κοινωνία, μπορεί να υπάρχουν τα έθνη-κράτη, οι χώρες, τα κράτη κλπ. Με τα ιδιαίτερα συμφέροντα, όμως η οικονομία δεν έχει σύνορα πλέον και βεβαίως η εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας, όπως διατυμπανίζεται και διαφημίζεται, είναι επιπλέον επιβαρυντική για μια πιθανή νέα κρίση σε διεθνές επίπεδο. Άσχετα πότε θα χτυπήσει στην Ελλάδα, γιατί αυτά δεν συγχρονίζονται πάντα αμέσως. Και βέβαια η επιβράδυνση των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής στην οικονομία της, ενώ της Γερμανίας, άλλων ισχυρών καπιταλιστικών κρατών, ακόμα και της Κίνας αλλού, σε όλο τον κόσμο, θα επιφέρει σοβαρές αναταράξεις. Και γι' αυτό λέω ότι είναι αβέβαιο το ζήτημα είτε με το σουηδικό φαν τι θα γίνει, πολύ περισσότερο που δεν δεσμεύεται καθαρά και εξάστερα σε τίποτα από αυτά που συζητάνε, ή με οποιασδήποτε άλλος, ή τι θα συμβεί και άσχετα από τις καλές προθέσεις, ξαναλέω εγώ, των οποιονδήποτε κυβερνώντων ή των υπουργών ή οποιονδήποτε να θέλουν να κάνουν κάτι καλό σε αυτόν τον τόπο. Να το πάρουμε ως δεδομένο, για να μην πούμε ότι μόνο κάνουμε αντιπολίτευση, όπως μας λένε. Αν και εκεί τους χρειάζεται, μόνο αντιπολίτευση τους χρειάζεται, γιατί η ρότα που έχουν ξεκινήσει είναι σε αντίθεση με τα λαϊκά συμφέροντα. Άρα λοιπόν, με αυτές τις σκέψεις, εγώ θα ήθελα να ολοκληρώσω, για να μην σας κουράζω κιόλα, ότι θα θέλαμε οτιδήποτε πρόταση που θα μπορούσε να συμβάλλει από τη μεριά του κόμματός μας να πιέσουμε κυβέρνηση, υπουργεία, τραπεζίτες, άλλους κλπ. Κυρίως το μαζικό κίνημα, στους αγώνες μέσα, οι εργαζόμενοι να συμπαρασταθούν σε αυτό το δίκαιο αγώνα σας, ώστε να εκφραστεί μια αλληλεγγύη και μια θέληση ότι δεν πάμε, δεν υποχωρούμε, δεν πάμε πίσω, θέλουμε τα αιτήματά μας να ικανοποιηθούν εδώ και τώρα, να μπορέσουμε να το κάνουμε έτσι ώστε να ανοίξει ένας δρόμος. Γιατί τούτοι εδώ οι κυβερνώντες και οι σημερινοί και οι χθεσινοί και άλλοι και λοιπά, κυρίως η Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό που υπηρετούν, αυτός που έχει την πραγματική εξουσία, πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Ο νέος για παράδειγμα συνδικαλιστικός νόμος που φέρνουν και που τον βάλαν σε διαβούλευση τώρα, ξεκίνησε στη Βουλή με το πολυνομοσχέδιο για την οικονομία και για μια σειρά άλλα ζητήματα, εκεί εντάσσουν και αυτό, έχει σκοπό να περιορίσει και να δυσκολέψει ακόμα περισσότερο τους αγώνες των εργαζομένων. Την οργάνωση της απεργίας, την οργάνωση της τάσης εργασίας, της κινητοποίησης, της δράσης, της διαδήλωσης κλπ. Αυτός είναι ο στόχος. Και γι' αυτό ξεκινάμε και καμπάνια ενημέρωσης και διαφώτισης των εργαζομένων όλου του ελληνικού λαού. Γι' αυτό το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο, ομοσπονδίες, συνδικάτα, εργατικά κέντρα, πρωτοβάθμια σωματεία οργανώνουν από αυτή τη βδομάδα συλλαλητήρια στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, σε άλλες πόλεις, ώστε να μην περάσει αυτό το νομοσχέδιο έκτρωμα. Γι' αυτό πρέπει να οργανώσουμε την πάλη μας και στη συνέχεια ακόμα και με απεργιακή κινητοποίηση που πρέπει από τώρα να ετοιμάζεται. Και βεβαίως να εναντιωθούμε σε όλα αυτά που θα δυσκολέψουν την πάλη, τη διεκδίκηση και τελικά την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών, των αιτημάτων και των προβλημάτων, όπως είναι το ζήτημα το συγκεκριμένο που αντιμετωπίζετε εσείς οι εργαζόμενοι στην Τράπεζα Πειραιώς. Με αυτά τα λίγα ήθελα να σας ευχαριστήσω που με ακούσατε. Δεν πιστεύω να σας κούρασα. Θέλω να ξέρετε ξανά ότι είμαστε στο πλευρό σας. Ξαναλέω, οτιδήποτε έχετε μπορείτε να πείτε. Εδώ τα στελέχη του κόμματος και ο Σωτήρης Αλιανόπουλος, άλλοι μπορούν να βοηθήσουν σε αυτή την κατεύθυνση. Έχουν και εμπειρία και κοινοβουλευτική και ευρωκοινοβουλευτική και εργατική συνδικαλιστική μαζική μέσα από τα σωματεία, από το ΠΑΜΕ, από κινητοποίησης. Όλο αυτό το πλέγμα πρέπει να το αναπτύξουμε, να πιέσουμε και άλλα πολιτικά κόμματα, να πιέσουμε και άλλες συνδικαλιστικές ηγεσίες που δεν κουνάνε το δαχτυλάκι τους και σφυράνε κλέφτικα και διάφορα, να πιέσουμε την κυβέρνηση, να πιέσουμε προς κατεύθυνση έτσι ώστε να έχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα αυτός ο αγώνας. Καλή δύναμη, καλή υγεία εύχομαι σε όλους και όλες και επιτυχίες στον αγώνα.